Θα δούμε και την τσέπη μας με έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει τα οικονομικά. Ε, θα δούμε τι συμβαίνει με όλη αυτή τη διάσταση των πραγμάτων. Αλλά όταν έχει έναν πληθωρισμό που τρέχει κάθε μέρα ε, και κάθε μήνα με 20-30% και η οικονομία σου καταραίει, όταν το νομισμά σου είναι, την να πω, στην ψάθα, όταν... Ε, όταν τρει φορέ τη μέρα βγάζει διαφορετικού λόγου, κύριε Ερντογάν, μια στο αεροπλάνο, μια την ώρα που πα να προσευχηθεί, μια που βγαίνει από μια σχολή αξιωματικών και λε κάθε φορά πράγματα τα οποία απειλούν την κυριαρχία μια ε, χώρα, να ξέρει ότι δεν έχει κανένα δικαίωμα να παρέμβει στι εσωτερικέ δημοκρατικέ διαδικασίε μια πατρίδα που γέννησε τη δημοκρατία. Τελεία εδώ. Περιμένω σήμερα ανακοίνωση από τα κόμματα όλα μας τα κόμματα, αλίμονο αν ο Ερντογάν υποδεικνύει ποιος θα είναι ο βολικός για αυτόν πρωθυπουργός της χώρας. Αλίμονο. 8 και 19 πρώτα λεπτά. Καλημέρα κύριε Πέτσα. Ελήπως τι κάνετε. Καλά έτσι πολύ περάσει ο άνθρωπος όριο. Κάθε όριο. Ε. Τι, ο τι, τι Δεν είναι ο άνθρωπος ως ε, ναι? πρόσωπο. Είναι μια απόδειξη πολιτικής προσέγγισης, ναι? αυταρχισμού, και α το πω έτσι κάποιες μεγάλες ιδέες για τον εαυτό του, ότι μπορεί να υποδεικνύει σε άλλους τι θα ψηφίσουν σε εκλογέ. Μα είναι δυνατόν. Αυτό, καταρχάς είναι κατά παράβαση οποιασδήποτε, Ακριβώς. ε, ας το πούμε έτσι, πολιτική συμπεριφορά. Παράβαση του Εθνού Δικαίου 2, δι, παράγραφο 7 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, ΕΕ, ό,τι και να πει κανεί είναι λίγο. Λιβορα. Άρα α... αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι έτσι συσπηρώνεται ο ελληνικό λαό και επιτρέψτε μου να πω σε περιπτώσει όπω αυτή που χρειάζεται εθνική επαγρύπνηση, ακόμα και αυτέ οι δηλώσει πρέπει να μα κάνουν μια γροθιά. Και όπω είπατε και εσεί και τα πολιτικά κόμματα θα πάρουν τι θέσει του, όλοι θα πάρουν τι θέσει του. Αλλά κυρίω ο ελληνικό λαό πρέπει να είναι ενωμένο για να αντιμετωπίζει τέτοιου είδου προκλήσει. Και πιστεύω ότι είμαστε όλοι ενωμένοι. Σήμερα κάνανε και μια προβοκάτσια σε βάρο του αξιότιμου αρχηγού τη αντιπολιτεύσεω του Ανατολού, που λέει Εμεί περνάγαμε καλά επί Τσίπρα και διάφορε τέτοια τέτοι πράγματα. Είναι. Δηλαδή διαδικ... κάνουν... Δεν μπορείτε να φανταστείτε. δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να μα λέει τι κάνει ο κύριο Τσίπρα, τι κάνει ο κύριο Μπουζουτέξ ή οποιοδήποτε. Εμεί είμαστε ενωμένοι σαν ελληνικό λαό. Τι θέλουν να πούνε αυτοί α πούνε ότι θέλουν. Αλλά είναι εκτό οποιοδήποτε Πλαισίου τέτοιου είδου δηλώσει και την απάντηση την παίρνουν με εθνική συσπήρωση. Ξέρετε, βρέθηκα στην Αλεξανδρούπολη την Τρίτη, και μάλιστα να, και το σουφλί εδώ, ε, με όλα του. Ε, εδώ, οι γυναίκε ε, τη Αλεξανδρούπολη, το ημερολόγιο τη λέσχη των, ε, των Αλεξανδρούπολητών. Ε, εκεί όλε οι αρχέ, ο σεβασμιότατο, οι πάντε. Τι θέλω να πω, ε, έζησαν <χω> αυτή την επίθεση που δέχτηκε η Ελλάδα στον Εύρο. Θυμάστε, καθαρή Δευτέρα. Ήσασταν τότε κυβερνητικό εκπρόσωπο, θυμάστε. Ήμασταν εκεί όλοι και έγινε... μαζί και όλη η ηγεσία τη Ευρώπη στι όπω γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, λίγε μέρε μετά, κάτι πρωτοφανέ για την Ευρώπη, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Προεδρεύων Κροάτη τότε Πρωθυπουργό, ο κ. Μητσοτάκη. Επομένω, μιλάμε για μια συσπήρωση όλη τη Ευρώπη, αλλά αυτό που έλειπε στα μάτια των Ελλήνων που ζουν εκεί στην στα σύνορα τη χώρα, την αποφασιστικότητα και την πίστη ότι έχουμε τι δυνάμει και την Έτσι, αποτρεπτική ικανότητα πάμε να αναπτύξουμε πάμε την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μα. Πάμε διόματα. στα οικονομικά μα. Ο κόσμο έχει ανάγκη. Φαίνεται ότι με πληθωρισμό 12% ασφαλώ θα έρθει ε, με βάση τα οικονομικά τα οποία έχουν ε, ε, προχωρήσει μια στήριξη του κόσμου. Με μια επιταγή ακρίβεια στην οποία έχει αναφερθεί επανειλημμένα και είναι ένα πετυχημένο μέτρο από πλευρά ε, κυβέρνηση. Δηλαδή, να αναπληρωθεί αυτό το κόστο του πληθωρισμού με μια ειδική στοχευμένη επιταγή στον κόσμο. Δηλαδή, η στοχευμένη ενίσχυση των πολιτών. Έχουμε δύο πράγματα που πρέπει να τα διακρίνουμε. Το ένα είναι η εμπιστοσύνη που δεν πρέπει να διαταραχθεί. Άρα, Έτσι. Όσο έχουμε εμπιστοσύνη τότε μπορούμε να στηρίζουμε νοικοκυρία και επιχειρήσει. Και αυτό το κάνουμε συνεχώ. Από το Σεπτέμβριο του 2021 μέχρι και σήμερα. Ε. Συνεχώ νέα μέτρα ξεδιπλώνονται γιατί υπάρχει περιθώριο στον κρατικό προπολογισμό να μπορούμε να στηρίζουμε όλου του ανθρώπου που έχουν ανάγκη. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών, τουλάχιστον στι πρώτε ύλε. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό και μάλιστα υπάρχουν και μεγάλε μειώσει. Το σίδηρο, για παράδειγμα, συζητούσαμε παράγοντε αγορά τι προηγούμενε ημέρε. Αυτό τι δείχνει ότι του επόμενου μήνε αν εξαιρέσουμε το κόστο ενέργεια, φαίνεται ότι οι υπόλοιπε πρώτε ύλε, μετά από μια μεγάλη διαταραχή, ίσω να παίρνουν μια ε, κατηφορική τροχιά. Εμεί τι πρέπει να κάνουμε, να συνεχίσουμε να στηρίζουμε για πολλού μήνε ακόμα τα νοικοκυριά για να αντιμετωπίσουν αυτό το σοκ που υπέστησαν μέσα στου πρώτου μήνε του Το στο ρεύμα, Άρα και τα, τα δύο χάψιμα, πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη μα, ασκώντα ναι. μια σοβαρή δημοσιονομική πολιτική που στηρίζει του πιο ευάλωτου, αλλά και τη μεσαία τάξη, και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Λοιπόν, θέλω να δούμε τον κύριο Τσίπρα και θέλω να δούμε και τον, την απάντηση που ο ο Υπουργό Ανάπτυξη, σχετικά με αυτό που προκλήθηκε με του τους Τούρκους, που εκμεταλλεύονται το Αιγαίο δια, ε, 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 ως ω παροχή υπηρεσιών, ως τουριστική, ω τουριστική, ε, τουριστική, αν θέλετε. Ε, παροχή. Θέλω να το δούμε αυτό το πράγμα, διότι εδώ υπάρχει σύγκρουση με την αντιπολίτευση. Να δούμε τι είπε ο κύριο για το θέμα αυτό και τι απάντησε ο κύριος Γεωργιάδης. Για να το δούμε, ελάτε. Είχαμε την πλήρη επιβεβαίωση της στήριξης, της απόλυτης στήριξης της δύση στην Τουρκία παρά το γεγονός ότι εδώ και πολύ καιρό εκφράζει μία ακραία αναθεωρητική ρητορική. Υποστήκαμε μία δεινή διπλωματική ήττα. Αν ήμουν εγώ πρωθυπουργό και ήμουνα στη Μαδρίτη χθε, και αν την ίδια στιγμή είχαμε την κατοχήρωση από την πλευρά τη Τουρκία του Τουρκοαιγαίου ω μπράντα διαφημιστική, θα γυρνούσαμε τα πόδια από τη Μαδρίτη. Να ξεκινήσει εδώ από την Κουμουνδούρου να πάει μέχρι το Σύνολο να ρίξει μια βουτιά στο ωραία βίλα που μένει στην παραλία. Διότι η υποκρισία έχει και κάποια όρια. Ξεκαθαρίζω προφανώ ότι για το γεγονό ότι επισήριζα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό μια τουρκική εταιρεία κατοχύρωσε τον όρο Αιγαίο σκέτο, αλλά θέλω να αναδείξω την υποκρισία του. Λοιπόν, εδώ τώρα με το θέμα αυτό, τι ακριβώ συμβαίνει, επιτρέπει, και αν επιτρέπει, μιλάμε επιτρέπει, για κυριαρχία στο κύριο παρακαλώ Ελάτε, δεν είχα δει το βίντεο αυτό, αλλά πιστεύω ότι όποιο θέλει να το βλέπει σήμερα για, καταλαβαίνει με, ότι το κουστούμι του αρχηγού τη αξιωματική αντιπολίτευσης είναι πολύ μεγάλο για τον κύριο Τσίπρα. Πού είδε την η τσάρκα ε, Μα τι είναι, είναι αυτό που είπε, το που είπε τώρα. πολύ μεγάλο. πιστεύετε εσεί. Κλειδί για τον κύριο Τσίπρα. Ακούσατε τι είπε ο κύριο Τσίπρα. Πιστεύει ένα Έλληνα πολίτη σήμερα αυτά που είπε ο κύριο Τσίπρα. Δηλαδή η εκτίμηση Ότι απέτυχε ένα Έλληνα πρωθυπουργό στο σύνοδο του ΝΑΤΟ και θα πρέπει να γυρίσει με τα πόδια. Ενώ ο ίδιο ήταν ο μεγάλο διαπραγματευτή. Τι είναι αυτά που λέμε τώρα. Ιδίω κάτι το οποίο είναι ξεκάθαρο ότι ο κύριο Ερντογάν καλλιεργούσε ένα κλίμα πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ ναι. και αναδιπλώθηκε φανερά μετά τη σύνοδο και κατά τη διάρκεια τη σύνοδου. Μην λέμε τώρα πράγματα που δεν έχουν καμιά σχέση. Αυτό επαναλαμβάνω εγώ αυτό που χρειάζεται. Εθνική επαγρύπνηση και συσπήρωση. Αυτό χρειάζεται. Τέτοιου είδου δηλώσει δεν βοηθούν. Πάμε τώρα. Ε, Αρκετέ εφημερίδε σήμερα αναφέρονται στο θέμα του πληθωρισμού, ο οποίο πήγε στο 12% λόγω ρεύματο και καυσίμων. Εδώ η θέση, η πάγια η δική σα είναι εμεί στηρίζουμε στοχευμένα την κοινωνία. Άρα να η επιταγή φαίνεται από μακριά. Κάνει μπαμ γιατί είμαι χρόνια στο ρεπορτάζ και το βλέπω να έρχεται. Εσεί μπορείτε να βάλετε τα κομμάτια του πάζλ και να φτιάχνετε ένα πάζλ πριν αυτό συμπληρωθεί. Αυτό που έχει σημασία όμω ναι. είναι ότι η κυβέρνηση, όπω είπα και πριν, θα συνεχίσει να στηρίζει. Έχει πει ο Πρωθυπουργό πολλέ φορέ: Κάθε ευρώ που περισσεύει θα επιστρέψει στην κοινωνία. Αυτό κάνουμε. Άρα τα πετυχημένα μέτρα, όπω για παράδειγμα ε, το θέμα τη βενζίνη, το θέμα του πετρελαίου, ε, το θέμα τη μείωση των ε, φόρων και ούτω καθεξής, αυτά θα συνεχιστούν με στοχευμένη οικονομική πολιτική σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Για όσο χρόνο χρειαστεί. Και επίση να πούμε κάτι. Έχει Έγινε πριν το προηγούμενο χρονικό διάστημα και πολύ σωστά, πολύ μεγάλη συζήτηση για τη ρήτρα αναπροσαρμογή. Ναι. Τώρα, από το 85% και το 100% τη ρήτρα αναπροσαρμογή εξαφανίζεται από του λογαριασμού. Επομένω, είναι κάτι το οποίο πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη, αν υπάρχει σε αυτά που λέμε, ότι θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την κοινωνία, ναι. τότε όλοι μπορούν να προγραμματίσουν στο μέτρο του δυνατού και του οικογενειακού του προπολογισμού. Ε, λοιπόν, θα συνεχίσουμε το κάνουμε. Άρα λοιπόν, στο τομέα τη οικονομία έχουμε αυτά. Στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων, η δήλωση Biden, σταθερότητα στο Αιγαίο, για να πάμε και στα εξωτερικά και μετά στα εκλογικά. Αυτό πόσο καλύπτει την πατρίδα μα και πόσο εξοργίζει τον Ερτογάν. Νομίζω ότι ο κ. Ερντογάν προσπάθησε να πάρει ένα αντάλλαγμα για να χρυσώσει το χάπι στην τουρκική κοινωνία, γιατί είχε υψηλώσει πάρα πολύ τον πύχη. Επομένω, η δήλωση αυτή έρχεται σαν μια ισορροπία να εξασφαλίζει το μίζον, Μάλιστα. Δηλαδή, πράγματι, μεταξύ ιδιωτέρων σοβαρών, και για τι ΗΠΑ και για τον ΝΑΤΟ, να υπάρχει ναι. μια ηρεμία η οποία προκαλείται μόνο από τι δηλώσει του κ. Ερντογάν και όχι από τη δική μα ναι. στάση. Αυτό είναι το θετικό. Και το άλλο κομμάτι που έχει να κάνει με την παρένεση συνδυάζεται πάντα και με την. Το Αμερικάνικο ειδικό βάρο και ξέρουμε πόσο μεγάλο είναι. Μάλιστα. Τώρα, αναταράξεις από την απόφαση για την ΟΒΑΡΤΙΣ, γράφει ο Παπαχελάς σήμερα, ο Άλεξ Παπαχελάς, στο πρωτοσέλιδο, οι λόγοι των παραπομπών. Τελικά, αυτή η υπόθεση νοβάρτης, ε, σε ποιο μήκο κύματο κινείται, ε, αγαπητέ κύριε Πέτσα. Για να μην ξεχάσουμε από πού έχουμε ξεκινήσει. Ναι. Αυτή η υπόθεση ήταν ένα επαρκτό σκάνδαλο οικονομικό και όχι πολιτικό όπω προσπάθησε κάποιο να το χτίσει στην Ελλάδα. Ναι. Αυτό που φάνηκε και η δικαιοσύνη όπω εξελίχθηκε το, το, πράγμα στην πορεία του. Αυτό που πρέπει να κρατήσουν οι Έλληνε είναι ότι αυτή η κυβέρνηση έχει κινήσει διαδικασίε αποζημίωση ύψου 214 εκατομμυρίων ευρώ για τον Έλληνα φορολογούμενο για την ζημία που υπέστησε με όλη αυτή την πολιτική του λεγόμενου οικονομικού, του οικονομικού σκέλου τη προσπάθεια ε, ύψωση των τιμών ή ε, διάθεση ε, υπερβολικών συσκευασμάτων στην αγορά. Αυτή η κυβέρνηση το έκανε. Καμία προηγούμενη δεν το έκανε. Προσπάθησε η προηγούμενη κυβέρνηση να φτιάξει ένα πολιτικό σκάνδαλο. Ε, αυτό κατέρευσε. Επομένω, αυτό που πρέπει να κρατήσουν οι Έλληνε πολίτε είναι ότι πάντα η συντεταγμένη πολιτεία βρίσκει τρόπου να αμυμθεί και να υπερασπιστεί το δημόσιο συμφέρον. Και αυτή η κυβέρνηση το κάνει. Τώρα, πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα των εκλογών. Από ό,τι φαίνεται, εδώ ε, κάνουν μπαμ ε, οι εκλογέ. Δηλαδή, δεν φαίνεται. Δηλαδή. Πώ θα το πω, Φαίνονται. Τι, τι, να πω, το, το βλέπω δηλαδή. Δεν, δεν, ε, το βλέπω τόσο κοντά που πιστεύω, πιστεύω ότι ε, είναι εκλογικό έτος. Ήδη τα κόμματα με τα συνέδριά τους ε, έδειξαν την έναρξη της προεκλογικής περίοδου. Το βλέπω να έρχεται γιατί ο χειμώνας θα είναι απρόβλεπτος. Εμείς, αν κάνω λάθος, θα μου το πείτε. Εμείς όλοι οι υπουργοί τη κυβέρνηση κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν έχετε συνεχίσουμε... αφήσει τα μολύβια κάτω συνεχίσουμε... που λέει ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης. Σε καμία περίπτωση. Δείτε τι δικέ σα ανακοινώσει του Υπουργείου μου αυτέ τι μέρε. Διότι εγώ ας, να πω, πω, το κύριο Τσίπρα και όχι, το κύριο Ανδρουλάκη. Όταν, όταν λέει κάποιο ότι κατεβάζουμε τα μολύβια, ναι. να βλέπει και την πραγματικότητα. Όχι, μην κοιτάτε τι λένε, δείτε τι κάνουν. Αχα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι κάνουμε. Μόνο αυτή τη βδομάδα θα σα πω, δεν θα σα πω άλλα πράγματα. Προχωρήσαμε και βγάλαμε απόφαση ενίσχυση των Δήμων με 90 εκατομμύρια ευρώ για να αντιμετωπίσουν το ενεργειακό κόστο μόλι χθε. Προχωρήσαμε, εντάξαμε 314 εκατομμύρια ευρώ, 133 έργα σε όλη την επικράτεια μέσα στο προγράμμα του Αντώνη Τρίτση. Προχωρήσαμε σε έκτακτη αποζημίωση για την περιπροστασία στοχευμένων παρεμβάσεων 48 Δήμου τη χώρα, πρόληψη, καθαρισμό σε περιαστικά δάση. Προχωράμε στην έκδοση τη απόφαση για 335 εκατομμύρια ευρώ έργων οδοποίηση με έμφαση στην οδική ασφάλεια. Σε μια εβδομάδα. Ποια, ποια μολύβια έχουμε κατεβάσει. Ε... Επομένω, έχει σημασία. Άλλο πράγμα η ετοιμότητα των Υπουργείων, ναι. όποιο Υπουργείο και να είναι και αυτό, και άλλο εκλογικό κύκλο. Εμεί συνεχίζουμε να κάνουμε τη δουλειά μα. Άρα ε, είστε πανέτοιμοι οποιαδήποτε στιγμή να κάνετε εκλόγια σε αυτό, μου λέτε. Επαναλαμβάνω. Άλλο πράγμα η ετοιμότητα οποιοδήποτε υπουργείο. Μάλιστα. Και άλλο πράγμα ο εκλογικό κύκλο. Με τον ίδιο εκλογικό Αν το νόμο. Υπουργείο Εσωτερικών πρέπει να κάνει εκλογέ, μπορεί να κάνει εκλογέ. Αν το Υπουργείο Οικονομικών πρέπει να αντιμετωπίσει μια, μια κρίση, δεν θα κοιτάξει αν είναι Κυριακή βράδυ. Με τον ίδιο εκλογικό νόμο, κύριε Πέτσα. Έχει δηλώσει ο Πρωθυπουργό για τον εκλογικό νόμο ότι με αυτόν τον εκλογικό νόμο θα πάμε σε εκλογέ. Ερώτημα. Μέχρι να φτάσει στην αυτοδυναμία, θα κάνει συνεχώ εκλογέ. Ρωτάει πάρα πολλοί ε, κόσμο εδώ. Α πω εγώ την δική μου την πεποίθηση. Έλατε, η έλατε. πεποίθηση μου είναι ότι η επόμενη κάλπη τη απλή αναλογή θα βγάλει ένα αποτέλεσμα τέτοιο, το οποίο θα είναι καθαρό ότι στην επαναληπτική εκλογή θα είναι αυτοδύναμο ο Κυριακό Μουζοτάκη. Και αυτό γιατί σε συνθήκε αβεβαιότητα, με βόμβε να πέφτουν στη γειτονιά σου, με μια εισαγόμενη ενεργειακή κρίση, με αβεβαιότητα για το μέλλον, ο κόσμο θέλει σταθερότητα και δεν θέλει περιπέτειε. Και αυτό θα είναι το δίλημα των επόμενων εκλογών. Σταθερότητα και μπροστά ή περιπέτειε και πίσω. Σα ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή παρουσία. Τη γρήγορη εναλλαγή των θεμάτων που ασχοληθήκαμε. Και εγώ θα πω το εξή. Δίπλα στον κόσμο, το ξέρετε πολύ καλά γιατί έχετε θητεύσει στο Υπουργείο Οικονομικών έχετε και κυβερνητικό εκπρόσωπο, αυτό που είναι δίπλα στον κόσμο, αυτό κερδίζει τι εκλογέ. Τέλο. Το βασικό θέμα είναι να αφουγκραζόμαστε την κοινωνία, τι αγωνίε τη, τι προσδοκίε τη, την ελπίδα τη και να κάνουμε κάτι να βελτιώνουμε τη ζωή του. Δεν είναι κανένα αφέλη. Όλοι οι πολίτε ξέρουν τι δυσκολίε, αλλά θέλουν να νιώθουν ότι είσαι κοντά του ότι δεν τον κοροϊδεύει. Και ότι προσπαθεί να κάνει το καλύτερο δυνατό. Και αυτό θα επιβραβευτεί στην κάλπη, όπω φαίνονται σε όλε τι μετρήσει. Η σχέση εμπιστοσύνη ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και στην κοινωνία παραμένει πολύ ισχυρή. Και από εκεί και πέρα, η επιδότηση του ρεύματο, το οποίο ήδη ξεκινάει με τις αιτήσεις, ξεκίνησε με τι αιτήσει, η επιδότηση στα καύσιμα κανονικότατα. Δηλαδή, ό,τι λέει το οικονομικό σα πρόγραμμα δεν θα παρεκκλίνεται λόγω άλλων γεγονότων. Να κάνουμε κάτι γρηγορότερα μπορεί, να κάνουμε κάτι λιγότερο όχι. Για ξαναπείτε το πάλι. Να κάνουμε κάτι γρηγορότερα μπορεί. Να κάνουμε κάτι λιγότερο όχι. Από Περίμενε κανεί ότι θα έχουμε μέσα στου αυτού του 8 μήνε όλα αυτά τα μέτρα στήριξη. Πάνω από 8 δισεκατομμύρια ευρώ, που σα είπε ο κύριο Σταϊκούρα την άλλη φορά, έχουν δοθεί στην ελληνική κοινωνία για να αντιμετωπίσουμε το ενεργειακό κόστο. Έχουμε από τι υψηλότερε παρεμβάσει σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν που... πρέπει αυτά να τα βάζουμε κάτω από το χαλί. Πρέπει να τα αναδεικνύουμε όχι για να πούμε ότι κάτι κάναμε, αλλά για να δείξουμε ότι πραγματικά προσπαθούμε να βοηθήσουμε την ελληνική κοινωνία που περνάει δύσκολα. Μάλιστα.